Αλλά έχουμε και έναν ο οποίος είναι κάπου καλύτερος. Ο Απόστολος Ολικομήτρος, 17χρονος, σκοπηλάτης, πολύ δυνατός. Και όχι μόνο αυτό. Με το εισιτήριο του Χάρβαρντ στο χέρι. Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά. Δεκτός τον πρώτο γύρο με υποτροφία 100% στο Χάρβαρντ, έτσι. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, Απόστολε. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Μας επιτρέπεις τον ελληνικό, Απόστολε. Έχουμε τα τριπλά σου χρόνια. Φυσικά, ναι. Αν και μας πιάνει ένα δέος με όλα αυτά που ακούμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε για τις δικές σου επιτυχίες. Πώς έγινε αυτό, έτσι, να το καταφέρεις μέσω της κοπηλασίας μόνο, ή υπήρχαν και άλλοι παράγοντες για να πάρεις το εισιτήριο για το Χάρβαρντ? Επικοινωνώ με το Πανεπιστήμιο από το Φεβρουάριο πέρσι. Ναι, και κάναμε αρκετές συζητήσεις όσον αφορά την κοπηλασία, αλλά και τα μαθήματα, και μου το έκαναν ξεκάθαρο από την αρχή ότι πιο πολύ σημασία θα έχει η επίδοση μου στο σχολείο. Και απλά η κοπηλασία είναι κάτι που θα ακολουθήσω όταν γιατί πάω εκεί. Γιατί όποιος επικοινωνεί με το Χάρβαρντ γίνεται και δεκτός, έτσι? Ναι, ναι, φυσικά, γι' αυτό μου το ξεκαθάρισαν από την αρχή. Άρα τι έθεσαν ως πύχη για τα μαθήματα για να σε κάνουν αποδεκτό παράλληλα με την διάκριση στην κοπηλασία? Κοιτάξτε, οι βαθμοί είναι πιο πολύ αυτοί που μετράνε στην ουσία. Ναι. Μου ζήτησαν τους βαθμούς από τη τρίτη γυμνασίου έως και τη δευτέρα λυκείου. Που είσαι μαθητής του 19, για παράδειγμα. Ναι, εκεί πέρα. Ναι. Και στο Χάρβαρντ ποιος είναι ο στόχος τώρα? Ποια είναι η επόμενη μέρα όπως τη φαντάζεσαι? Να πάω εκεί πέρα σίγουρα, να δω πώς είναι. Ναι. Έτσι και έως εκεί πέρα, το πρώτα δύο χρόνια δεν χρειάζεται να αποφασίσω κάποια ειδικότητα συγκεκριμένη. Ναι. Δεν έχεις αποφασίσει κάποια ειδικότητα, σε τι κατεύθυνση, που προσανατολίζεσαι, τι θα σπουδάσεις? Θα έλεγα πως ήμουν προς τα οικονομικά, προς τη διοίκηση επιχειρήσεων. Ναι. Αλλά αυτό δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει. Εντάξει, έτσι είναι και το αμερικανικό σύστημα, είναι ευέλικτο. Αλλά προφανώς είχες μια στόχευση για να απευθυνθείς και στο Χάρβαρντ. Γιατί δεν απευθύνθηκες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο? Επειδή το Harvard γνωρίζω και από τα... και επειδή το έχω ψάξει κιόλας, ότι έχει το καλύτερο business school στον κόσμο, από τα πανεπιστήμια. Απόστολε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε ό,τι κάνεις, αυτό, σε ό,τι ερεύεις, όποιος στοχοβάζεις. Αυτό που είπες κάποια στιγμή είναι ότι στην επικοινωνία σου με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ότι σε έκαναν να νιώσεις ότι ανήκεις εκεί, που σημαίνει ότι η Ελλάδα μετά σε έχασε? Όχι, απλά ότι με τα άτομα που μιλούσα... ήρθα τόσο κοντά που ήταν στην ουσία ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να πάω εκεί πέρα. Ναι. Ήταν άλλη μια αφορμή, έτσι είναι. Να σε καλά, Αποστολή. Να σε καλά, Αποστολή. Συγχαρητήρια και στους γονείς σου. Κάθε καλό στην οικογένειά σου. Τα καλύτερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Φυσικά.